مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Δεν σε έχει εγκαταλείψει ο Κύριος σου, ούτε σε μίσησε. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Και οπωσδήποτε η μέλουσα ζωή θα είναι καλύτερη για σένα από την πρώτη, την τωρινή. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Και ο Κύριος σου θα σου δώσει ό,τι ποθείς και θα είσαι ευχαριστημένος. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Μα δεν σε βρήκε ο Αλλάχ ορφανό και σου έδωσε καταφύγιο και φροντίδα. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Και σε βρήκε στην άγνοια της θρησκείας του Αλλάχ και σε καθοδήγησε. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Και σε βρήκε σε ανάγκη, φτωχό και σε έκανε πλούσιο, ανεξάρτητο. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Γι' αυτό μη μεταχειρίζεσαι με τραχύτητα τον ορφανό. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Και όσο για αυτόν που ρωτά, που ζητά βοήθεια, μην τον αποκρούεις με σκληρά λόγια. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Και όσο για τις ευεργεσίες του Κυρίου σου, να τις διηγήσε. Η 94η σούρα, Εσ-Σέρχ, το άνοιγμα, η παρηγοριά, σε 8 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Μα δεν σου έχουμε ανοίξει το στήθος σου για καθοδήγηση προς ανατολισμό. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Και σε απαλλάξαμε από το βάρος σου. الذي أنقض ظهرك. Βάρος που πονούσε την πλάτη σου. ورفعنا لك ذكرك. Και ανυψώσαμε την υπόλοιψή σου. فإن مع العسر يسرا. Έτσι βέβαια με κάθε δυσκολία υπάρχει ανακούφιση. إن مع العسر يسرا. Ναι. Οπωσδήποτε με κάθε δυσκολία υπάρχει ανακούφιση. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Γι' αυτό όταν είσαι ελεύθερος, σχολάς από την άμεση δουλειά σου να προσπαθήσεις όσο μπορείς στη λατρεία του Αλλάχ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Και προς τον Κύριό σου στρέψε όλο το ζήλο σου με αφοσίωση. Η 95η σούρα, Ετίν, η Σικιά, το Σίκο, σε 8 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Wattini wazzaytun. Μα τα Σίκα και μα την Ελιά. وطور سينين. Και μα το όρος του Σινά. وهذا البلد الأمين. Και μα αυτή την πόλη της ασφάλειας, τη Μέκκα. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Πράγματι, τον άνθρωπο έχουμε πλάσει στο καλύτερο πρότυπο καλούπι. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Έπειτα, τον γυρίσαμε να είναι στο πιο χαμηλό από το κατώτερο σκαλοπάτι αδυναμίας. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Εκτός από εκείνους που πιστεύουν και κάνουν το καλό, γιατί θα έχουν συνεχή αδιάκοπτη αμοιβή χωρίς υποχρέωση ασφαλισμένη.
فما يكذبك بعد بالدين. Τότε τι μπορεί μετά από αυτό να σε διαψεύσει την ημέρα της κρίσης? أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Μη δεν είναι ο Αλλάχ ο πιο δίκαιος, ο πάνσοφος από όλους τους δικαστές, κριτές? Η 96η σούρα, Ελ Αλακ, ο θρόμβος πικτού αίματος, σε 19 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Διάβασε με το όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε. خلق الإنسان من علق. Έπλασε τον άνθρωπο από ένα απλό θρόμβο πικτού αίματος. اقرأ وربك الأكرم. Διάβαζε και ο Κύριος σου είναι ο πλέον γενναιόδωρος. الذي علم بالقلم. Που δίδαξε τη χρήση της γραφίδας, της πένας. علم الإنسان ما لم يعلم. Δίδαξε τον άνθρωπο ό,τι δεν ήξερε. كلا إن الإنسان ليطغى. Και όμως ο άνθρωπος ξεπερνά πράγματι κάθε όριο, είναι παραβάτης. أرآه استغنى. Στο ότι βλέπει τον εαυτό του σαν αυτάρκη. إن إلى ربك الرجعى. Βέβαια στον Κύριό σου τα πάντα επιστρέφουν. أرأيت الذي ينهى؟ ما δεν βλέπεις εκείνον που απαγορεύει؟ عبدا إذا صلى؟ Σε έναν αφοσιωμένο δούλο όταν προσεύχεται. أرأيت إن كان على الهدى؟ Μα δεν βλέπεις αν βρίσκεται στο δρόμο της θεϊκής καθοδήγησης؟ أو أمر بالتقوى؟ Ή αν διατάζει ευσέβεια. أرأيت إن كذب وتولى؟ Μα δεν βλέπεις αν διαψεύδει την αλήθεια και απομακρύνεται. ألم يعلم بأن الله يرى؟ Και εκείνος δεν γνωρίζει ότι ο Αλλάχ βλέπει και παρακολουθεί. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Ας προφυλαχθεί. Αν δεν πάυσει θα τον σύρουμε από το τσουλούφι των μαλλιών. ناصية كاذبة خاطئة. Ένα ψεύτικο αμαρτωλό τσουλούφι. فليدع ناديه. Ας καλέσει για βοήθεια τον όμιλό του. سندع الزبانية. Και εμείς θα φωνάξουμε τους τιμωρούς αγγέλους. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Όχι, μην τον υπακούσεις, προσκύνησε και πλησίασε στον Αλλάχ. Η 97η σούρα, Al-Qadr, η νύχτα της δύναμης ή της τιμής, σε 5 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Εμείς, βέβαια, έχουμε αρχίσει να στέλνουμε κάτω στη γη το Κοράνιο τη νύχτα της Κάντρ, της τιμής του μηνός Ραμαζανιού. وما أدراك ما ليلة القدر؟ Και πώς θα μάθεις τι είναι η νύχτα της τιμής؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. Η νύχτα της τιμής είναι καλύτερη από χίλιους μήνες, εννοείται η ανταμοιβή της λατρείας. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي.